Καλησπέρα σας. Να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στη δεύτερη διάλεξη του 24ου χρόνου του Ελεύθερου Ζηνών Πανεπιστημίου. Η απόψινή διάλεξη έχει τίτλο «Τι είναι ο νους, διεισμός και φυσικαλισμός» και η συγκητής είναι ο Δόκτωρ Σάββας Ιωάννου, ειδικός επιστήμονας της δασκαλίας στο τμήμα κλασσικών σπουδών και φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το κοινό που μας παρακολουθεί διαδικτυακά, με συγχωρείτε, μπορεί να υποβάλει τα ερωτήματα και τις θέσεις του στο πλαίσιο της συζήτησης που θα ακολουθήσει στο τηλέφωνο 24 81 77 37. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 24 81 77 37. Λίγα λόγια για τον ο Σάββας Ιωάννου τελείωσε τις διδακτορικές του σπουδές λίγαν προσφάτως στο Πανεπιστήμιο του Σεϊν Άντριου στη Σκωτία. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στο τμήμα κλασσικών σπουδών και φιλοσοφίας, όπως ανάφερα, και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η φιλοσοφία του νου και η μεταφυσική, οι θεωρίες πραγματικότητας. Μελετά διάφορες μεταφυσικές θεωρίες του νου και επιχειρήματα υπέρ και κατά τους. Δίνουμε αμέσως τον λόγο στον απόψινο μας καλεσμένο, αγαπητέ Σάββα. Ναι, ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα εδώ και ευχαριστώ όσους με ακούνε διαδικτυακά μέσα στο ραδιοφόνο. Όπως λέει και ο τίτλος της ομιλίας, θα ασχοληθώ με το φιλοσοφικό ερώτημα «Τι είναι ο νους» και θα δω δύο θεωρίες σχετικά με αυτό το ερώτημα, το διεισμό και το φυσικαλισμό. Και θα μιλώ για τον νου, ενώ αυτόν που προκαλεί όλα τα συναισθήματα μας, τις επιθυμίες μας, το τι βλέπουμε, το τι ακούμε, την συνείδηση που έχουμε. Μπορούμε να πούμε για παράδειγμα ότι επιθυμώ κάτι συγκεκριμένο, θέλω κάτι συγκεκριμένο, γιατί έχω το νου που λόγω αυτού μπορώ να επιθυμώ κάτι συγκεκριμένο. Και στην μεταφυσική και στη φιλοσοφία του νου ασχολούμαστε με το αυτές οι επιθυμίες, αυτά τα συναισθήματα, τι ακριβώς είναι. Είναι, όπως λέει ο διεισμός, κάτι που ανήκουν σε μια μη φυσική ψυχή που μπορεί να ζήσει και μετά το θάνατο του σώματος, είτε είναι, όπως λέει ο φυσικαλιστής, ο νους απλά ο εγκέφαλος μας. Δηλαδή, ίσως αν οι νευροεπιστήμονες στο μέλλον μάθουν παραπάνω πράγματα για το εγκέφαλο μας, θα καταλάβουν τα πάντα για την ψυχολογία μας και για τον νοητικό μας κόσμο. Αυτά πολύ εισαγωγικά. Στη συνέχεια της ομιλίας θα εξηγήσω αυτές τις ορολογίες καλύτερα και θα δούμε διάφορα επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτών των απόψεων και λίγο πιο παλιά επιχειρήματα μερικών αιώνων, 2-3 αιώνων πριν και μερικά επιχειρήματα πιο σύγχρονα για αυτό το θέμα, πολύ περιληπτικά. Ένας σημαντικός όρος που θα μιλήσω είναι σχετικά με τις νοητικές και τις ψυχολογικές ιδιότητες, που μερικά παραδείγματα είναι όταν ακούω μουσική, όταν σκέφτομαι ότι θα βρέξει, όταν νιώθω χαρούμενος, όταν νιώθω πόνο, όταν αποφάσισα ότι θα παραγγείλω σουβλάκια, ή φαντάζομαι που θα είμαι σε 10 χρόνια, όταν επιθυμώ να φάω σουβλάκια, και γενικά ό,τι έχει να κάνει με τα αισθήματα, τις αντιλήψεις, τη μνήμη μας, τη μάθηση, τη σκέψη, το συλλογισμό, τα συναισθήματα και τη συνείδηση. Δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει με τον νου, μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα με το να μιλάμε για νοητικές ιδιότητες ή για ψυχολογικές ιδιότητες ή για νοητικές καταστάσεις. Όλα αυτά τα πράγματα είναι πράγματα που σχετίζονται με τον νου μας και τι μπορούμε να επιθυμήσουμε, τι μπορούμε να δούμε, τι μπορούμε να αποφασίσουμε. Έχουν γενικά να κάνουν με την ψυχολογία μας. Και όπως υπάρχουν οι νοητικές ιδιότητες, επίσης στην φιλοσοφία μιλάμε για φυσικά πράγματα, για υλικά πράγματα, για υλικές υποστάσεις, που είναι αυτά που μελετά η φυσική επιστήμη, όπως τα στοιχειώδη σωματίδια, τα κουάρκ, τα φωτόνια, τα πρωτόνια, τα ηλεκτρόνια, και επίσης πράγματα που μελετά η χημεία, όπως το οξυγόνο, πράγματα που μελετά η βιολογία, όπως τα κύτταρα, πράγματα που μελετάνε νευροεπιστήμονες και γιατροί, όπως οι νευρώνες και ο εγκέφαλος, και άλλα πράγματα που θεωρούμε ότι είναι φυσικά, όπως τα δέντρα, οι πέτρες, οι καρέκλες, τα τραπέζια και οι πλανήτες. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για φυσικές ιδιότητες που έχουν τα φυσικά πράγματα, όπως η μάζα που έχει ένα φυσικό αντικείμενο, η θερμοκρασία του, το μήκος, το σκληρό, το μαλακό,
το υγρό, το ευλίγιστο, δηλαδή είναι διάφορες ιδιότητες, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που έχει ένα φυσικό πράγμα. Δεν είμαι προβλημένος. Και στη φιλοσοφία του νου, ένα πράγμα που ασχολούμαστε είναι να δούμε, να αποφασίσουμε ή να σκεφτούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ των φυσικών ιδιοτήτων και των νοητικών ιδιοτήτων, όπως τα συναισθήματα, το τι βλέπουμε, το τι επιθυμούμε, τι θέλουμε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, φυσικές ιδιότητες, φυσικές ιδιότητες και νοητικές ιδιότητες, ή μπορούμε να ταυτίσουμε το ένα με το άλλο. Και ο τομέας που σε φιλοσοφία απασχολείται με αυτό είναι η φιλοσοφία του νου. Η φιλοσοφία του νου είναι το πεδίο έρευνας που ασχολείται με προβλήματα που αφορούν την νοητικότητα, δηλαδή το νου μας και τις νοητικές ιδιότητες που είδαμε προηγουμένως. Και κάνει μερικά σχετικά ερωτήματα, όπως το ποιες συνθήκες θα πρέπει να πληρεί ένα όν ώστε να του δώσουμε, ώστε να του αποδώσουμε νοητικότητα νου. Δηλαδή, κατ' όπου ποιες συνθήκες είναι σωστό να πούμε ότι ένα έμβιο έχει νου, μπορεί να έχει νοητικές ιδιότητες, μπορεί να έχει συναισθήματα, επιθύσεις κτλ. Μια άλλη σχετική ερώτηση είναι κατά πόσο μπορούν μη οργανικές ηλεκτρομηχανικές συσκευές, παραδείγματος χάρη οι υπολογιστές και τα ρομπότ, να επιδείξουν γνήσια νοητικότητα. Δηλαδή, αν ίσως στο μέλλον, αν εξελιχθεί παραπάνω η τεχνολογία μας και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον να έχουμε ρομπότ ή αντροειδή ή οτιδήποτε που να μπορούμε να πούμε ότι είναι συνειδητά ή ότι έχουν νοητικότητα. Και δύο σημαντικές ορολογίες στη φιλοσοφία του νου είναι ο νους, που μέσα στο νου περιλαμβάνονται, όπως είδαμε, η σκέψη, τα αισθήματα, οι αποφάσεις, τα όνειρα, η φαντασία και διάφορες επιθυμίες. Χρησιμοποιούμε επίσης τον όρο το σώμα, που περιλαμβάνει τα πόδια, τα χέρια, τον εγκέφαλο, γενικά τα διάφορα μέρη που περιλαμβάνουν το σώμα. Και ένα μεγάλο πρόβλημα στη φιλοσοφία του νου είναι το πρόβλημα νου σώματος, που μπορούμε να το σκεφτούμε σαν το πρόβλημα που προσπαθεί να απαντήσει τις ερωτήσεις ποια είναι η σχέση μεταξύ νου και σώματος. Είναι ο νους και σώμα και το σώμα το ίδιο πράγμα ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα? Η άλλη ερώτηση είναι ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις νοητικές και φυσικές ιδιότητες, ή αλλιώς ποια είναι η φύση του νου. Είναι ο νους μας μια ψυχή που είναι μη υλική, ή ο νους μας είναι απλά ο εγκέφαλος μας και οι λειτουργίες μας? Δηλαδή, μπορεί η νοητική μας ζωή να εξηγηθεί πλήρως με φυσικούς όρους? Εξηγούν πλήρως οι λειτουργίες του κεφάλου την νοητική μας ζωή? Και μερικές φορές αυτή η ερώτηση διατυπώνεται στο κατά πόσο ίσως στο μέλλον μια πιο αναπτυγμένη νευροεπιστήμη θα μπορούσε να εξηγήσει τα πάντα σχετικά με το πώς λειτουργούμε ψυχολογικά, όλες τις επιθυμίες που έχουμε, τη συγκεκριμένη συνείδηση που έχουμε, τα συγκεκριμένα θέλω. Ένας φυσικαλιστής θα έλεγε ότι ίσως στο μέλλον θα μπορούσε να εξηγηθεί από την νευροεπιστήμη. Ένας διστής θα έλεγε ότι δεν θα μπορούσαν να εξηγηθούν τα πάντα από την νευροεπιστήμη. Και θα αρχίσω περιγράφοντας το διστισμό, μετά θα πάω στο φυσικαλισμό. Είναι δύο θεωρίες, μεταφυσικές θεωρίες του νου, που προσπαθούν να απαντήσουν το ερώτημα τι είναι ο νους. Ο διστισμός μας λέει ότι ο νους είναι κάτι ξεχωριστό από το σώμα, δηλαδή λέει ότι ο νους μπορεί να υπάρξει χωρίς το σώμα, είτε ζώντας σε κάποιο είδος πνευματικού κόσμου, είτε μετεψύχωση σε κάποιο άλλο σώμα. Αυτό μας θυμίζει τις θρησκείες που μας λένε ότι ακόμα και μετά το θάνατο του σώματος, η ψυχή ζει είτε σε έναν άλλο κόσμο, είτε μέσω μετεψύχωση σε ένα άλλο σώμα. Δηλαδή λένε ότι ακόμα και όταν πεθάνει το σώμα μας, η ψυχή μπορεί να επιβιώσει το θάνατο του σώματος. Και σχετικές δηλώσεις είναι να πούμε ότι έχουμε ψυχή, ότι ταυτιζόμαστε με τις ψυχές μας και ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να πει «Είμαι η ψυχή μου». Αυτό που μας κάνει αυτό που είμαστε είναι η ψυχή μας. Από την αντίθετη, η αντίθετη ιδέα είναι ότι ο νους μας ταυτίζεται με το σώμα, τον εγκέφαλο ή με κάτι σωματικό. Θα δούμε πιο συγκεκριμένα την ιδέα ότι ο νους μας είναι απλά ο εγκέφαλος μας. Και αυτή η ιδέα είναι ότι έχουμε συγκεκριμένα συναισθήματα, μερικές πεπιθήσεις, απλά γιατί ο εγκέφαλος μας λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Θα δω πρώτα μια μορφή διεισμού, το διεισμό υπόστασης, που μας λέει ότι υπάρχουν δύο είδη υποστάσεων, η φυσική υπόσταση και η μη φυσική νοητική υπόσταση. Αυτή η ιδέα, αυτή η θεωρία μας λέει ότι ο καθένας μας είναι ένα σύνθετο όν, που αποτελείται από δύο διαφορετικές υποστάσεις, από ένα μη φυσικό νου και ένα φυσικό σώμα. Δηλαδή μας λέει ότι το ανθρώπινο σώμα είναι κάτι διαφορετικό από την ψυχή μας. Παρ' όλα αυτά είναι κάπως συνδεδεμένα.
θα λέει αυτή η άποψη ότι ο νους και το σώμα είναι δύο διαφορετικές υποστάσεις που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αλλά παραμένουν χωριστές. Δηλαδή θα λέει αυτή η άποψη ότι παρόλο που η ψυχή μας είναι κάτι διαφορετικό από τον εγκέφαλο, η ψυχή μας επηρεάζει τον εγκέφαλο μας και το υπόλοιπο μας σώμα και το σώμα μας επηρεάζει η ψυχή μας. Όταν επιθυμώ κάτι, αυτή η επιθυμία μου μπορεί να με κάνει να κινηθώ. Όταν κάποιος με τσιμπά, αυτό μου προκαλεί σε πόνο. Άρα ένα σύμπημα κάτι φυσικό μπορεί να προκαλέσει κάτι στον ψυχικό κόσμο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για αυτήν τη θεωρία, η ψυχή και το σώμα, η ψυχή και ο εγκέφαλος, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ τους. Ο νηδισμός υπόστασης επίσης μας λέει ότι οι νοητικές εργασίες, παραδείγματος χάρη σκέψη, δεν είναι ίδιες με τις σωματικές, παραδείγματος χάρη τη διέγερση των εγκεφαλικών κιθάρων. Οι νοητικές διεργασίες συμβαίνουν στο νου, όχι στο σώμα, και ο νους για αυτήν την άποψη δεν είναι ο ζωντανός εγκέφαλος. Ο νους είναι η ψυχή που είναι κάτι διαφορετικό από το σώμα. Η ψυχή για τον δυσμό είναι κάτι που μπορεί να επιβιώσει το θάνατο του σώματος και ίσως να ζήσει σε ένα άλλο κόσμο. Αποτελείται από εντελώς διαφορετικά πράγματα παρά το σώμα και ο εγκέφαλος. Και από την άλλη πλευρά έχουμε το φυσικαλισμό, που είναι η ιδέα ότι υπάρχει μόνο ένα είδος υποστάσεων, το φυσικό, και κάθε υπόσταση για τον φυσικαλισμό είναι μια φυσική υπόσταση. Λέει ότι θεωρητικά τουλάχιστον είναι δυνατόν να δοθεί μια εντελώς σωματική περιγραφή για κάθε νοητικό συμβάν, που πάμε πάλι και στην ιδέα ότι ίσως οι νευροεπιστήμονες στο μέλλον, αν κατανοήσουν καλύτερα τον εγκέφαλο, μπορεί να περιγράψουν γιατί συμβαίνει το κάθε ψυχολογικό σε εμάς, με το απλά να περιγράφουν τον εγκέφαλο μας. Και για τους φυσικαλιστές, ο κόσμος είναι φτιαγμένος από φυσικά σωματίδια και συσσωρεύσεις αυτών που συμπεριφέρονται αυστηρά σύμφωνα με φυσικούς νόμους. Δηλαδή, για το φυσικαλιστή, όπως ίσως ένα τραπέζι αποτελείται πλήρως από τα φυσικά σωματίδια που ασχολείται η φυσική, έτσι και ο εγκέφαλος μας αποτελείται από αυτά τα φυσικά σωματίδια, ακόμα και ο νους μας αποτελείται από αυτά τα φυσικά σωματίδια, γιατί ο νους μας είναι απλά ο εγκέφαλος μας. Άρα, τα πάντα για το φυσικαλισμό μπορούν να εξηγηθούν με το να φέρουμε απλά τις οντότητες που ασχολείται η φυσική ή τουλάχιστον μια εξελιγμένη νευροεπιστήμη. Υποστηριχτές αυτή της άποψης που έζησαν τον περασμένο αιώνα ήταν ο Κλέις, ο Σμαρτ, ο Άρμστρονγκ, ο Λούις και ο Κιμ. Αν και μπορούμε να βρούμε αυτή την άποψη και σε προηγούμενους αιώνες, όπως θα δούμε και όταν συζητούμε επιχειρήματα υπέρ και κατά αυτών των θεωριών, μας λέει για παράδειγμα ο φυσικαλισμός ότι τα νοητικά συμβάντα ταυτίζονται με τα σωματικά συμβάντα. Δηλαδή κάθε επιθυμία μας είναι απλά μια εγκεφαλική κατάσταση. Κάθε πεποίθηση μας είναι απλά μια εγκεφαλική κατάσταση. Ο νους για αυτή τη θεωρία είναι απλά ο εγκέφαλος μας, ταυτίζεται με τον εγκέφαλο μας. Οι νοητικές καταστάσεις είναι εσωτερικές καταστάσεις, είναι εγκεφαλικές καταστάσεις. Και μας λέει ο φυσικαλισμός ότι το να έχει κάτι νοητικότητα ισιοδυναμεί με το να έχει έναν εγκέφαλο σε λειτουργία, ο οποίος έχει κατάλληλη δομή και σύρθεση. Και αυτό μας θυμίζει ίσως δηλώσεις νευροεπιστημόνων ή άλλων γιατρών ή άλλων επιστημόνων που λένε ότι η κάθε περιοχή του εγκεφάλου έχει μια ψυχολογική λειτουργία, μια περιοχή του εγκεφάλου μπορεί να μας κάνει να βλέπουμε, μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου σχετίζεται με το ότι μπορούμε να θυμηθούμε πράγματα παρελθόντος, μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου σχετίζεται με τα συναισθήματα που έχουμε, και άρα αφού η κάθε περιοχή σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο συνέστημα. Όπως θα δούμε και πιο μετά, ένα επιχείρημα είναι ότι αφού υπήρχε αυτή η σχέση, υπάρχει η ταύτιση. Ίσως μια περιοχή του κεφάλου είναι συγκεκριμένα συναισθήματα, μια άλλη περιοχή του κεφάλου είναι συγκεκριμένες αναμνήσεις κτλ. Και κατά το φυσικαλισμό, για παράδειγμα, το συνέστημα της χαράς είναι μια συγκεκριμένη κατάσταση του κεφάλου. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση του κεφάλου, τότε συμβαίνει και το συνέστημα της χαράς. Η φράση «το συνέστημα της χαράς» και η φράση «μια συγκεκριμένη κατάσταση του κεφάλου» μπορεί να είναι δύο διαφορετικοί τρόποι για να αναφερθούμε στο ίδιο πράγμα. Δηλαδή, μπορούμε να χρησιμοποιούμε δύο διαφορετικά λεξιλόγια, αλλά παρόλο αυτό αναφερόμαστε στο ίδιο πράγμα. Το συνέστημα της χαράς και το «μια συγκεκριμένη κατάσταση του κεφάλου» για τους φυσικαλιστές αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, σε μια εγκεφαλική κατάσταση. Δεν υπάρχει για τον φυσικαλιστή ψυχή σαν κάτι ξεχωριστό από το σώμα. Και πριν να δούμε επιχειρήματα υπέρ του δυσμού, θα δούμε μια συγκεκριμένη μορφή δυσμού. Ο δυσμός μπορεί να αναπτυχθεί με διαφορετικούς τρόπους, αλλά κλασικά αναπτύχθηκε από τον Ρενέ Ντεκάρτ,
όπου ήταν ένας ζητής που υποστήριζε ότι ο νους αλληλεπιδρά με το σώμα. Δηλαδή κινόμαστε γιατί έχουμε μερικές επιθυμίσεις και μερικά πιστεύω. Ίσως να με χτυπήσει μέρα λύση κάποιος, έχω μερικές πεπιθήσεις, ίσως να θέλω να αποφύγω τον πόνο, άρα πάλι κάτι φυσικό επηρεάζει το ψυχικό, κάτι ψυχικό επηρεάζει το σωματικό. Και όπως θα δούμε και λίγο πιο μετά, ο Ντεκάρτ έλεγε ότι αυτή η αλληλεπίδραση της ψυχής που είναι κάτι μη φυσικό με το σώμα που είναι κάτι φυσικό γίνεται στον κονοειδή αδένα, μια περιοχή του κεφάλου που ειδικά την εποχή του Ντεκάρτ δεν ήξεραν τι ακριβώς λειτουργία έχει αυτός ο γονιδής αδένας, και θεωρούσε τον Ντεκάρτ ότι εκεί γίνεται αλληλεπίδραση μεταξύ ψυχής και σώματος. Ο Ντεκάρτ έδωσε διάφορα επιχειρήματα υπέρ του δυσμού, δηλαδή λόγους για να πιστέψουμε ότι ο δυσμός είναι σωστός, που θα τα δούμε σε λίγο. Μια πολύ χαρακτηριστική δήλωση του Ντεκάρτ είναι ότι επειδή όμως έχω επίσης αφενός μια σαφή και διακριτή ιδέα του εαυτού μου, καθώς είμαι μονάχα σκεπτόμενο πράγμα, μη εκτατώ, και αφετέρου μια διακριτή ιδέα του σώματος, καθώς είναι μονάχα εκτατό πράγμα, μη σκεπτόμενο, και είναι βέβαιο ότι είμαι αληθινά διακριτός από το σώμα μου και μπορώ να υπάρξω δίχως αυτό. Δηλαδή, η κυρία ιδέα είναι ότι για τον Ντεκάρτ η ψυχή και το σώμα μας είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Το σώμα έχει έκταση στον χώρο και στον χρόνο, η ψυχή δεν έχει έκταση στον χώρο και στον χρόνο. Δεν είναι ούτε καν στον χώρο και στον χρόνο. Είναι δύο πολύ διαφορετικά πράγματα, ουσιωδώς διαφορετικά πράγματα. Και μπορούμε να το εξηγήσουμε αυτό με το να λέμε ότι το ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας υλικής υπόστασης είναι η χωρική έκταση, δηλαδή το ότι καταλαμβάνει όγκο στον χώρο, ενώ το ουσιώδες χαρακτηριστικό μιας νοητικής κατάστασης είναι η σκέψη, η συνείδηση. Δηλαδή, για τον Ντεκάρτ τα φυσικά πράγματα, το χαρακτηριστικό τους είναι ότι βρίσκονται στον χώρο και στον χρόνο, έχουν έκταση, ενώ το χαρακτηριστικό της ψυχής και των νοητικών καταστάσεων είναι ότι είναι συνειδητά ή ότι είναι σκεπτόμενα. Και η σκέψη για τον Ντεκάρτ είναι νοητικές καταστάσεις και δραστηριότητες, όπως τα αισθήματα, τα συναισθήματα, η αντίληψη, η κρίση, η αμφιβολία, η πεποίθηση, η επιθυμία, και η σκέψη νοούμενη με τη στενή έννοια. Για τον Ντεκάρτ δεν υπάρχει μια συνειδητή σκέψη, κάτι που διαφωνούν άλλοι φιλόσοφοι του νου. Για το σκοπό της ομιλίας δεν είναι τόσο σημαντικό να αποφασίσουμε ποιος είναι σωστός. Αλλά λέει ο Ντεκάρτ ότι ο νους κατά ανάγκη στερείται χωρικών διαστάσεων, ίσως δεν υπάρχει καν εντός του χώρου, και η ύλη κατά ανάγκη στερείται συνείδησης. Ότι για τον Ντεκάρτ η ιδέα είναι ότι κανένα φυσικό σώμα δεν μπορεί ποτέ να έχει συνείδηση. Για να έχει κάτι η συνείδηση πρέπει να έχει ψυχή. Το υλικό σώμα δεν μπορεί ποτέ να έχει συνείδηση. Και επίσης μας λέει ο Ντεκάρτ ότι οι διαφορές μεταξύ νου και ύλης δεν εμποδίζουν τον νου και την ύλη να αλληλεπιδρούν αιτιακά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της αντίληψης, η φυσική διέγερση των αισθητηρίων μας έχει ως αποτέλεσμα να αντιλαμβανόμαστε αντικείμενα και συμβάντα γύρω μας, και κατά την θελημένη πράξη, οι επιθυμίες μας και πεποιθήσεις μας προκαλούν την κατάλληλη κίνηση των άκρων μας. Δηλαδή, από κάτι φυσικό μπορούμε να πάμε σε κάτι νοητικό, και από κάτι νοητικό να πάμε σε κάτι φυσικό. Έρχεται φως στα μάτια μου, και αυτό προκαλεί κάτι ψυχικό, δηλαδή να δω μια καρέκλα ή κάποιον άνθρωπο, και επειδή βλέπω κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, μπορεί να τον πλησιάσω, που και αυτό είναι πάλι κάτι σωματικό. Ο Ντεκάρτ εδώ και μια συγκεκριμένη θεωρία της αιτιακής αλληλεπίδρασης. Μας λέει ο Ντεκάρτ ότι υπάρχει αιτιακή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο νου και το σώμα, η οποία συμβαίνει στον κονοειδή αδένα, δηλαδή σε αυτή τη μικρή περιοχή του εγκεφάλου που θεωρούσε ότι η λειτουργία του κονοειδή αδένα είναι να στέλνει ίσως σήματα στη ψυχή, να προκαλεί συγκεκριμένα συναισθήματα στη ψυχή, και επίσης η ψυχή μπορεί να επικοινωνήσει με το σώμα και να του προκαλέσει κίνηση μέσω αλληλεπίδρασης με αυτήν την περιοχή του εγκεφάλου. Αυτά είναι βασικά οι κύριες ιδέες του δυσμού και του φυσικαλισμού. Στη συνέχεια θα δούμε μερικά επιχειρήματα υπέρ του δυσμού και μετά μερικά επιχειρήματα υπέρ του φυσικαλισμού. Θεωρούσαν και θεωρούν οι φιλόσοφοι ότι δεν είναι αρκετό να περιγράψουμε τις θεωρίες μας, να δώσουμε μερικούς λόγους για να πείσουμε ανθρώπους που ίσως δεν συμφωνούν μαζί μας ή να εξηγήσουμε γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι αυτή η θεωρία είναι σωστή. Θα αρχίσω με ένα επιχείρημα του Ντεκάρτ που λέγεται το επιχείρημα περί φαντασίας. Μας έλεγε ο Ντεκάρτ ότι
αρχίζουμε προκειμένου ένα ότι οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε καθαρά και διακριτά είναι πιθανό. Δηλαδή, αν μπορώ να φανταστώ μια περίπτωση κάτι να συμβεί, αυτό είναι τουλάχιστον πιθανό. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ ότι μετά θα πάω σε ένα σούπερ μάρκετ, αυτό είναι κάτι που είναι πιθανό. Μπορώ να φανταστώ ότι μετά θα πάω σπίτι μου και αυτό είναι κάτι πιθανό. Δεν μπορώ να φανταστώ όμως ένα τετράγωνο κύκλο, και αυτό ίσως να είναι ένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν τετράγωνοι κύκλοι. Γενικά, αν μπορούμε να φανταστούμε κάτι, είναι τουλάχιστον μια ένδειξη ότι αυτό που μπορούμε να φανταστούμε μπορεί να συμβεί, ακόμα και αν δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και για τον Ντεκάρτ, πιστεύει ότι μπορεί να φανταστεί καθαρά και διακριτά ότι ο νους υπάρχει χωρίς το σώμα. Δηλαδή, μας λέει ότι μπορεί να φανταστεί το σώμα να υπάρχει ακόμα και μετά το θάνατο. Μπορεί να φανταστεί η ψυχή να υπάρχει ακόμα και μετά το θάνατο του σώματος. Ίσως να συνεχίσει να ζει, να συνεχίσει να επιβιώνει παρόλο που το σώμα που συσχετίζεται με αυτήν την ψυχή δεν υπάρχει πλέον. Και άρα, αφού μπορεί να φανταστεί αυτό το ενδεχόμενο, καταλήγει ο Ντεκάρτ ότι είναι πιθανό για το νου να υπάρχει χωρίς το σώμα. Αφού μπορούμε να φανταστούμε την ψυχή να υπάρχει χωρίς το σώμα, αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον είναι πιθανό ότι η ψυχή μπορεί να υπάρχει χωρίς το σώμα. Και στην προκειμένη αντίστοιχα λέει ο Ντεκάρτ ότι αν είναι πιθανό για το Α να υπάρχει χωρίς το Β, τότε το Α και το Β είναι διακριτές οντότητες. Αν μπορούμε να φανταστούμε ότι ένα πράγμα μπορεί να επιβιώσει το θάνατο κάποιου άλλου ή το ένα πράγμα να ζει χωρίς το άλλο, τότε αυτό είναι μια ένδειξη πάλι, είναι ένας λόγος να πιστεύουμε ότι το ένα πράγμα μπορεί να υπάρξει χωρίς το άλλο. Γι' αυτό ο Ντεκάρτ λέει ότι ο νους και το σώμα είναι διακριτές οντότητες. Με άλλα λόγια, ο δυσμός είναι αληθής. Και περιληπτικά, η ιδέα είναι ότι το επιχείρημα έχει δύο κύρια στάδια. Στο πρώτο στάδιο του επιχειρήματος, ο Ντεκάρτ κινείται από έναν ισχυρισμό περί του τι μπορούμε να φανταστούμε, σε έναν ισχυρισμό περί του τι είναι πιθανό. Μέσω της φαντασίας μπορούμε να μάθουμε τι είναι πιθανό. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτό το επιχείρημα. Και στο δεύτερο στάδιο του επιχειρήματος, ο Ντεκάρτ κινείται από ένα ισχυρισμό περί του τι είναι πιθανό σε ένα ισχυρισμό περί της αλήθειας του δυσμού. Μας λέει ο Ντεκάρτ ότι αν είναι πιθανό για το νου και το σώμα να υπάρχουν ξεχωριστά το ένα από το άλλο, τότε ακόμη και αν πάντα υπάρχουν μαζί στην πραγματικότητα, πρέπει παρόλα αυτά να είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Δίνεται το παράδειγμα της αναλογίας ενός παράσιτου με ενός ανθρώπου, ακόμη και αν στην πραγματικότητα το παράσιτο ήρθε στη ζωή όταν ήρθε ο άνθρωπος και ίσως και τα δύο πεθαίνουν την ίδια στιγμή. Μπορούμε να φανταστούμε ότι το παράσιτο ζει μετά από τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος ζει μετά από το θάνατο του παράσιτου. Άρα φαίνεται ότι είναι πιθανό το ένα να υπάρχει χωρίς το άλλο. Και αφού είναι πιθανό το ένα να υπάρχει χωρίς το άλλο, μπορούμε να καταλήξουμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Παρομοίως η ψυχή, θα μας έλεγε ο Ντεκάρτ, ότι αφού μπορούμε να φανταστούμε την ψυχή να υπάρχει χωρίς το σώμα, αυτή είναι μια ένδειξη ότι ένας λόγος να πιστεύουμε ότι είναι πιθανό για την ψυχή να υπάρχει χωρίς το σώμα. Και άρα μας δείχνει αυτό με τη σειρά του ότι η ψυχή και το σώμα μας είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Ακόμη και στην πραγματικότητα είναι συνδεδεμένα. Αυτό είναι ένας λόγος για να υποστηρίξουμε τον δυσμό, ένα επιχείρημα υπέρ του καρτεσιανού δυσμού. Ένα άλλο επιχείρημα που έδωσε ο Ντεκάρτ είναι το επιχείρημα περί διαχωρισιμότητας. Σε αυτό το επιχείρημα ο Ντεκάρτ μας λέει ότι το σώμα μας είναι διαχωρίσιμο, δηλαδή έχει διάφορα μέρη, χέρια, πόδια, κεφαλή, εγκέφαλος, τα διάφορα όργανα του σώματος, που μπορούμε να τα χωρίσουμε σε μέρη, ενώ για τον Ντεκάρτ ο νους δεν είναι διαχωρίσιμος. Ο νους για τον Ντεκάρτ είναι μια ολότητα. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε μια επιθυμία μόνη της ή να καταλάβουμε μια ικανότητα που έχουμε μόνη της ή μια όραση που έχουμε μόνη της ή ένα πιστεύω που έχουμε ξεχωριστά από την οντότητα του νου σαν όλων. Ή ακόμα και μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο πιστεύω, μια συγκεκριμένη όραση είναι μια ολότητα που δεν έχει συγκεκριμένα μέρη, όπως και συνείδηση σαν όλο. Η ψυχή μας σαν όλο είναι μια ολότητα που δεν μπορεί να διαχωριστεί σε μέρη. Και για τον Ντεκάρτ αυτό μας δείχνει ότι το σώμα και ο νους έχουν διαφορετικές ιδιότητες, και αφού ο νους και το σώμα έχουν διαφορετικές ιδιότητες, τότε ο νους είναι ένα διαφορετικό πράγμα από το σώμα. Μας λέει ότι αφού το σώμα είναι διαχωρίσιμο και ο νους δεν είναι διαχωρίσιμος, άρα είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αφού έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, διαφορετικές ιδιότητες.
ιδιότητες, τότε φαίνεται ότι αυτά τα δύο πράγματα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μια προφανή αντίρρηση ήταν να πει κάποιος ότι ο νους είναι διαχωρίσιμος. Φαίνεται ότι ο νους μπορεί να διαχωριστεί σε διαφορετικές ικανότητες, την ικανότητα της θέλησης, την ικανότητα της κατανόησης, την ικανότητα της αισθητηριακής αντίληψης και άλλες. Δηλαδή, ίσως μπορούμε να σκεφτούμε την κάθε ικανότητα σαν μια διαφορετική οντότητα ή σαν κάτι διαφορετικό από το άλλο, για να τα διαχωρίσουμε έτσι το νου σε διαφορετικά μέρη. Ο Ντεκάρτ είχε απαντήσει σε αυτόν τον στοχασμό ότι ο Ντεκάρτ μας είπε ότι είναι ολόκληρος ο νους που θέλει, κατανοεί, αντιλαμβάνεται κτλ. Όποια ιδέα, η σκέψη ή η αντίληψη έχουμε, είναι ιδέα, η σκέψη ή η αντίληψη ολόκληρη του νου, όχι ενός μέρους αυτού. Η συνείδηση, ο Ντεκάρτ, είναι ενοποιημένη. Ό,τι συμβαίνει στην συνείδηση ή στη ψυχή, συμβαίνει σε ολόκληρη την ψυχή και όχι απλά σε ένα μέρος της ψυχής. Επίσης, έλεγε ότι οι ικανότητες όπως η θέληση και η κατανόηση δεν είναι διακριτά μέρη του νου, όπως ένα μπράτσο είναι ένα διακριτό μέρος του χεριού. Ένα μπράτσο θα μπορούσε να υπάρχει ανεξάρτητα από το σώμα, εάν χωρίσουμε αυτά τα δύο. Αλλά η ικανότητα της θέλησης ή η ικανότητα της κατανόησης δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει ανεξάρτητα από το νου, εάν προσπαθούσαμε να τα αφαιρέσουμε. Στην πραγματικότητα, απλά να λέμε ότι θα την αφαιρέσουμε δεν βγάζει νόημα. Θα έλεγε δηλαδή ότι κάρτο είναι ασυναρτησία ακόμα και αν σκεφτούμε ότι μπορούμε να πάρουμε μια πεποίθηση του ανθρώπου και να διαχωρίσουμε από την υπόλοιπη ψυχή του. Μια ανάμνηση του ανθρώπου και να τη διαχωρίσουμε από την υπόλοιπη ψυχή του. Είναι ολόκληρη η ψυχή που θυμάται κάτι, είναι ολόκληρη η ψυχή που πιστεύει κάτι. Δεν βγάζει κανένα νόημα να πούμε ότι μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα μέρος της ψυχολογίας του ανθρώπου, όπως μπορούμε να διαχωρίσουμε ένα μπράτσο από το υπόλοιπο σώμα. Αυτά τα δύο τα επιχειρήματα, όπως και όλα τα άλλα επιχειρήματα στη φιλοσοφία, υπήρχε διαφωνία κατά πόσο ισχύουν ή όχι, κατά πόσο είναι σωστά ή όχι. Δεν θα μπούμε σε τόσο λεπτομέρεια σε αυτό λόγω του περιορισμένου χρόνου, αλλά θα δούμε μερικές σύγχρονες για τον Ντεκάρτ αντιρρήσεις στο διεισμό. Για παράδειγμα, υπάρχει μια αντιρρήση περί αιτιότητας, κατά πόσο δηλαδή μπορεί πράγματι η ψυχή να προκαλέσει πράγματα στο φυσικό κόσμο. Αυτή η αντίρρηση προτάθηκε από την Ελισάβε της Βοήμιας, μια σύγχρονη του Ντεκάρτ που αλληλογραφούσε με τον Ντεκάρτ, και έκανε την ερώτηση πώς μπορεί ένα σώματο πράγμα ή η ψυχή ή ο νους να επιφέρει αλλαγές σε ένα σωματικό πράγμα, το σώμα. Για την Ελισάβετ φαίνεται απίστευτο μια υλική υπόσταση που δεν έχει καθόλου υλικά χαρακτηριστικά, υφίσταται έξω από τον χώρο του φυσικού, να μπορεί να επιδρά αιτιακά σε κινήσεις υλικών σωμάτων, τα οποία μπήκαν αυστηρά στους φυσικούς νόμους και να δέχεται αιτιακή επίδραση από αυτά. Η ιδέα και εδώ είναι ότι η ψυχή φαίνεται να είναι κάτι εκτός τόπου και χρόνου, κάτι που δεν έχει έκταση. Το σώμα είναι κάτι που είναι εντός χώρου και χρόνου, έχει έκταση. Και αφού είναι τόσο διαφορετικά πράγματα, η Ελισάβετ αναρωτιέται πώς μπορούν να σου σε επαφή, αφού είναι τόσο πολύ διαφορετικά, πώς μπορεί το ένα να προκαλέσει αλλαγές στο άλλο. Μπορούμε να φανταστούμε, ή για την Ελισάβετ θα μας έλεγε να πούμε, κατά πόσο μπορούμε να φανταστούμε τον τρόπο με τον οποίο κάτι που δεν βρίσκεται πουθενά στο φυσικό χώρο θα μπορούσε στον ελάχιστο βαθμό να αλλάξει την τροχιά έστω και ενός κινούμενου υλικού σωματιδίου. Θα μας έλεγε, αφού η ψυχή δεν είναι μέσα στο σώμα, δεν είναι μέσα στο φυσικό κόσμο, αφού είναι κάτι μη φυσικό, πώς μπορεί η ψυχή να έρθει κοντά στο σώμα, κοντά στον εγκέφαλο, ώστε να επηρεάσει τον εγκέφαλο ή το σώμα σαν ολότητα. Και η αδυναμία του καρτεσιανού διεισμού να εξηγήσει την νοητική αιτιότητα με τον τρόπο με τον οποίο η νόηση δύναται να επιφέρει αιτιακή αλλαγή στον κόσμο αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για αυτή τη θεωρία. Θα έλεγε η Ελισάβετ ότι αφού αν δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς γίνεται η ψυχή να επηρεάζει το σώμα και πώς γίνεται το σώμα να επηρεάζει την ψυχή, είναι ένα πρόβλημα για τον διεισμό. Θα έλεγε ότι δεν είναι αρκετό να πούμε ότι η αλληλεπίδραση γίνεται σε μια περιοχή του εγκεφάλου, δεν αρκετό να πούμε πού γίνεται η αιτιακή αλληλεπίδραση, αλλά πρέπει να πούμε και πώς ακριβώς γίνεται αυτή η αιτιακή αλληλεπίδραση. Μας λέει χαρακτηριστικά η Ελισάβετ της Βοημίας, είναι πιο εύκολο για μένα να πω ότι η ψυχή είναι υλική και έχει χωρική έκταση, παρά να πω ότι μια υλική υπόσταση μπορεί να κινήσει και να κινηθεί από ένα υλικό σώμα. Δηλαδή για την Ελισάβετ, ίσως θα ήταν πιο εύκολο να πούμε απλά ότι η ψυχή είναι ο εγκέφαλός μας, που επειδή είναι ακριβώς δίπλα από άλλα μέρη του σώματος, μπορεί να επηρεάσει η
υπόλοιπο σώμα, πέρα να πούμε ότι η ψυχή είναι κάτι μη φυσικό που κάπως έρχεται σε επαφή με τον φυσικό κόσμο, με το σώμα μας, με τον κέφαλο και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος. Και η θεωρία του Ντεκάρτ αντιμετωπίζει δύο συγκεκριμένα προβλήματα. Ο Ντεκάρτ συμφωνεί με φιλόσοφους και επιστήμονες της εποχής του ότι η κίνηση μεταδίδεται μέσω άμεσης φυσικής επαφής. Δίνεται πάντα χαρακτηριστικά το παράδειγμα από δύο μπάλες του μπιλιάρδου, ότι μια μπάλα του μπιλιάρδου χτύπα μια άλλη μπάλα του μπιλιάρδου και λόγω αυτής της άμεσης φυσικής επαφής η δεύτερη μπάλα του μπιλιάρδου κινείται. Όταν θα έλεγε κάποιος επιστήμονας της εποχής του Ντεκάρτ ότι μόνο όταν υπάρχει αυτή η άμεση επαφή υπάρχει αιτιότητα, μόνο όταν η πρώτη μπάλα του μπιλιάρδου ακουμπά τη δεύτερη μπάλα του μπιλιάρδου μπορεί η δεύτερη μπάλα του μπιλιάρδου να κινηθεί. Και το ερώτημα είναι, εάν ο νους είναι μια μηλική υπόσταση, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή με ένα φυσικό σώμα. Πώς μπορεί ένα φυσικό σώμα να έρθει σε επαφή με ένα νου. Αν το ένα είναι εκτός χώρου χρόνου, το άλλο είναι εντός χώρου χρόνου, πώς μπορούν να έρθουν ακριβώς σε άμεση επαφή μεταξύ τους, ώστε το ένα να προκαλέσει κάτι στο άλλο. Και το δεύτερο σχετικό πρόβλημα είναι ότι ο Ντεκάρτ αναλύει την ιδιότητα μέσω του μοντέλου της μεταφοράς. Πάλι στο παράδειγμα του μπιλιάρδου, μας λέει ίσως ένας επιστήμονας στην εποχή του Ντεκάρτ ότι όταν η πρώτη μπάλα του μπιλιάρδου ακουμπά τη δεύτερη μπάλα του μπιλιάρδου, η κίνηση της πρώτης μπάλας του μπιλιάρδου κάπως μεταφέρεται στη δεύτερη μπάλα του μπιλιάρδου, γι' αυτό και η δεύτερη μπάλα του μπιλιάρδου κινείται. Υπάρχει μεταφορά κίνησης από μια μπάλα στην άλλη και γι' αυτό η πρώτη μπάλα μπορεί να προκαλέσει την κίνηση στη δεύτερη μπάλα του μπιλιάρδου. Ο Ντεκάρτ θα έλεγε ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι στο αποτέλεσμα που δεν είναι στην αιτία. Εάν ένα κινούμενο σώμα μεταφέρει κίνηση σε ένα άλλο σώμα, προκαλώντας το να κινηθεί, το πρώτο σώμα δεν μπορεί να μεταφέρει παραπάνω κίνηση από ό,τι έχει. Δηλαδή, πάλι, πρώτη μπάλα του Ντεκάρτ μπορεί να μεταφέρει μόνο όση κίνηση έχει, δεν μπορεί να μεταφέρει παραπάνω κίνηση από ό,τι έχει στη δεύτερη μπάλα του Ντεκάρτ. Και αν ο νους και το σώμα δεν έχουν τις ίδιες ιδιότητες, πώς μπορεί ένας νους να μεταφέρει την οποιαδήποτε ιδιότητα σε ένα σώμα ή ένα σώμα να μεταφέρει οποιαδήποτε ιδιότητα στο νου. Δηλαδή, αν η ψυχή και το σώμα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, δεν είναι ξεκάθαρο πώς μπορεί να έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Δηλαδή, δεν είναι ξεκάθαρο πώς μπορεί μια ψυχή να κινηθεί ώστε να κινήσει το σώμα. Αφού ο Ντεκάρτ μας λέει ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα, το ένα εντός χώρου και χρόνου, το άλλο εκτός χώρου και χρόνου, το ένα με έκταση, το άλλο χωρίς έκταση. Πώς μπορούν αυτά τα δύο πράγματα να έχουν μια ιδιότητα κοινή που μεταφέρεται από το ψυχή στο σώμα ή από το σώμα στη ψυχή. Μια άλλη έτσι πολύ περιληπτικά αντίδυση στο δίσκο είναι από ένα πιο σύγχρονο φιλόσοφο, τον Τζακ Βον Κιμ, που αναφέρει αυτή την αντίδυση σαν το πρόβλημα του ζευγαρώματος. Ο νους μας, λέει ο Ντεκάρτ, είναι μη χωρικός. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει σχήμα ή μέγεθος. Το να έχει σχήμα και το να έχει μέγεθος είναι χωρικές ιδιότητες και μόνο οι υποστάσεις με χωρική έκταση μπορούν να τις έχουν. Αλλά ο νους είναι μη χωρικός, δεν μπορεί να εντοπιστεί στον χώρο, ο νους δεν έχει χωρική τοποθεσία. Σε αυτήν την περίπτωση αναρωτιέται ο Κιμ τι ενώνει ένα συγκεκριμένο νου με ένα συγκεκριμένο σώμα. Αυτό είναι το πρόβλημα του ζευγαρώματος. Ίσως να σκέφτεστε ότι ο νους είναι μέσα στο σώμα σας ή ότι είναι μέσα στο κεφάλι σας. Αλλά ο Ντεκάρτ θα διαφωνούσε με αυτό. Ο νους μου δεν είναι μέσα στο σώμα μου, ούτε το σώμα σας. Τότε, ποια είναι η πηγή της προφανώς στενής σύνδεσης με το σώμα μου? Δεν είναι εύκολο να δούμε πώς θα απαντούσε ο Ντεκάρτ. Δηλαδή, θα μας έλεγε ο Κιμ ότι αν η ψυχή και το σώμα είναι δύο ξεχωριστά πράγματα που κάπως συνδέονται, γιατί δεν μπορεί η ψυχή μας να συνδεθεί με ένα άλλο σώμα, ή γιατί δεν μπορεί μια άλλη ψυχή να συνδεθεί με το σώμα μου? Δηλαδή, πάντα η ψυχή μου πειράζει μόνο το σώμα μου και δεν μπορεί να πειράσει ένα άλλο σώμα, αφού η ψυχή και το σώμα είναι διαφορετικά πράγματα. Εδώ μας λέει ο Κιμ ότι πρέπει κάπως ο διστής να δώσει μια εξήγηση γιατί υπάρχει αυτή η στενή σύνδεση με η ψυχή με το σώμα μου, αφού είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Συνήθως, αν δύο πράγματα είναι διαφορετικά, δεν είναι πάντα μαζί το ένα με το άλλο. Αλλά στην περίπτωση της ψυχής και του σώματος, μας λέει ο Ντεκάρτ ότι παρόλο που είναι δύο διαφορετικά πράγματα, είναι πάντα το ένα συνδεδεμένο με το άλλο. Και πρέπει να δοθεί μια εξήγηση γι' αυτό. Φυσικά δόθηκαν διάφορες απαντήσεις σε αυτά τα θέματα. Δεν θα πάμε σε πιο πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το θέμα, αλλά θα δούμε λίγο παραπάνω
σύγχρονους λόγους για να πιστέψουμε ότι ο φυσικαλισμός είναι σωστός. Οι φυσικαλιστές της μέρας μας λένε ότι υπάρχει ένα διάχυτο και περιεκτικό σύστημα συσχετήσεων ανάμεσα στα νοητικά συμβάντα και τις διαδικασίες του κεφάλου. Δηλαδή φαίνεται ότι μια περιοχή του εγκεφάλου εξηγά γιατί έχουμε μερικά συναισθήματα, μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου συσχετίζεται με το γιατί μπορούμε να δούμε συγκεκριμένα χρώματα, μια άλλη περιοχή του εγκεφάλου σχετίζεται με το γιατί μπορούμε να θυμόμαστε μερικά πράγματα. Και ένας φυσικαλιστής θα λέγει ότι υπάρχουν αυτές οι συσχετίσεις, γιατί ο εγκέφαλος είναι αυτό που δημιουργεί τα συναισθήματα, τις μνήμες, την όραση κτλ. Θα μπορούσε να ρωτηθεί κάποιος γιατί οποτεδήποτε ανάβουν μερικές ίνες στον εγκέφαλο, τότε κάποιος νιώθει πόνο. Γιατί όποτε μια περιοχή του εγκεφάλου ανάβει, τότε βλέπουμε κόκκινο. Ο φυσικαλιστής θα έλεγε ότι όποτε ανάβει αυτή η περιοχή του εγκεφάλου, νιώθουμε πόνο, γιατί αυτή η περιοχή του εγκεφάλου είναι ο πόνος. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η συσχέτιση. Και ξέρουμε αυτές τις συσχετίσεις από εμπειρικά τεχμήρια. Για παράδειγμα, τραύματα του εγκεφάλου μπορούν να έχουν δραματικές επιπτώσεις στην νοητική ζωή, να επιδρούν στην ικανότητα για συλλογισμούς, στην μνήμη και στην αντίληψη, και μερικές φορές μπορούν να επιφέρουν μόνιμες αλλοιώσεις στα προσωπικά χαρακτηριστικά. Πάλι μπορεί να ρωτήσει κάποιος γιατί όταν τραυματίζεται ένα μέρος του εγκεφάλου δεν πειράζονται οι νοητικές μας δραστηριότητες. Ο φυσικαλιστής έλεγε γιατί αυτή η περιοχή του εγκεφάλου είναι αυτές οι νοητικές δραστηριότητες. Αυτή η περιοχή του εγκεφάλου ταυτίζεται με αυτές τις νοητικές δραστηριότητες. Γι' αυτό, όταν τραυματιστεί το ένα, χάνεται η νοητική ψυχολογική λειτουργία. Άλλα παραδείγματα είναι οι χημικές αντιδράσεις στον εγκέφαλο, παραδείγματος χάρη υπερβολική ποσότητα αλκοόλ στο αίμα, που μπορούν να επιφέρουν μεγάλες αλλαγές στη διάθεση, στα συναισθήματα και στην κρίση. Για παράδειγμα, η διάσηση εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσει απώλεια των αισθήσεων, οπότε και χάνεται τελείως η συνειδητή ζωή. Σοβαρές βλάβες του κεφάλου μπορούν να οδηγήσουν σε εγκεφαλικό θάνατο, μια κατάσταση απώλειας της συνείδησης και των νοητικών λειτουργιών, μια αναστρέψη. Ξανά η ερώτηση γιατί όταν τραυματίζει αυτή η περιοχή του κεφάλου χάνεται η μνήμη. Ο φυσικαλιστής έλεγε γιατί αυτή η περιοχή του κεφάλου είναι η μνήμη. Δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Οι φυσικαλιστές θα λέγανε ότι σήμερα πια διαθέτουμε επιστημικότατα τεχνητήρια από τις έρευνες της νευροφυσιολογίας για τον κεντρικό ρόλο που παίζει ο εγκέφαλος και οι διαδικασίες του στον καθορισμό της νοητικής μας ζωής. Για παράδειγμα, προσποίητος ακτινοβολίας στον αφιλιστροειδή αποτελεί αιτία για να προκληθούν οπτικά αισθήματα, τα οποία με τη σειρά τους ίσως προκαλέσουν πεποιθήσεις για πράγματα περιβάλλοντος. Υπάρχουν μυστικά τεκμήρια για τη θέση ότι η ίδια ύπαρξη της νοητικότητας εξαρτάται από την ύπαρξη κατάλληλων νευρωνικών δομών. Εάν αφαιρούσαμε όλα τα μόρια από τα οποία αποτελείται ο εγκέφαλος ενός ανθρώπου, τότε θα ανώταν και η νοητική του ζωή. Ακριβώς όπως αν αφαιρούσαμε όλα τα μόρια από τα οποία αποτελείται το σώμα του, τότε ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα έπαβε να υπάρχει. Και αυτές οι ειδικές συσχετίσεις, δηλαδή συσχετίσεις ανάμεσα σε ειδικές νοητικές καταστάσεις, παραδείγματος στον πόνο, και ειδικές καταστάσεις στον κεφάλου, παραδείγματος χάρη μια ενεργοποίηση συγκεκριμένων νευρονικών ινών, αποτελούν θέματα εμπειρικής έρευνας και ανακάλυψης. Και μπορούμε να υποθέσουμε ότι πολλές λεπτομέρειες αυτών των συσχετήσεων παραμένουν ακόμη στην πλειονότητα τους άγνωστες. Αυτό που στηρίζει την πεποίθηση μας στη θέση της συσχέτισης με το σώμα τους είναι η γνώση, έστω ατελής και λυπής, αυτών των ειδικών συσχετήσεων. Δηλαδή, θα μας έλεγε ίσως ένας φυσικαλιστής ότι παρόλο που δεν συσχετίζουμε μια περιοχή του εγκεφάλου με κάθε επιθυμία ή κάθε συναίσθημα, παρόλο που δεν έχουμε πλήρης γνώση του εγκεφάλου, η γνώση που έχουμε για τον εγκέφαλο μας δίνει ίσως μια ένδειξη. Ένα λόγο να πιστεύω ότι μια πιο ανεπτυγμένη νευροεπιστήμη θα μπορούσε να συσχετίσει την κάθε επιθυμία μας, την κάθε ψυχολογική μας κατάσταση με μια περιοχή του κεφάλου ή με μερικές λειτουργίες του κεφάλου. Και άρα, ίσως στο μέλλον να μπορούμε να εξηγήσουμε πλήρως τον νοητικό μας κόσμο με το απλά να αναφερθούμε στο πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Και αφού υπάρχουν αυτές οι συσχετίσεις, ότι έστω και λυπείς, αυτό είναι ένας λόγος να πιστέψουμε ότι ο φυσικαλισμός είναι σωστός, ότι ο νους μας είναι απλά ο εγκέφαλος μας. Αφού μπορούμε να εξηγήσουμε μερικά συναισθήματα ή μερικές πεποιθήσεις με το απλά να μιλούμε για τον εγκέφαλο, αυτό μας δίνει ίσως ένα λόγο να πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα μπορούσαμε να δώσουμε πλήρεις εξηγήσεις όλων των νοητικών φαινομένων με το απλά να μιλούμε για το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος μας. Αυτό είναι ένα πιο σύγχρονο επιχείρημα υπέρ του φυσικαλισμού που προκαλεί αντιδράσεις στον δυσμό. Μας δίνει λόγους στο δυσμό ίσως να επανέλθει, να γίνει πιο δημοφιλής παρόλο που τις
προηγούμενες δεκαετίες ίσως δεν υπήρχαν τόσο υποστηρικτές του δισμού. Μια πιο σύγχρονη ερώτηση σχετικά με τον φυσικαλισμό και τον νου μας είναι κατά πόσο πράγματι αυτές οι συσχετήσεις είναι αρκετές για να δείξουμε ότι ο φυσικαλισμός είναι σωστός. Δηλαδή, θα έλεγε ένας διστής, είναι πράγματι αρκετό να πούμε ότι αυτή η περιοχή του εγκεφάλου σχετίζεται με την όραση, αυτή η περιοχή του εγκεφάλου σχετίζεται με τα συναισθήματα, και να πούμε ότι αυτή η συσχέτιση εξηγείται με το ότι το ένα πράγμα είναι, ταυτίζεται με το άλλο, είναι αρκετό μέσω αυτών των συσχετήσεων να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ο φυσικαλισμός είναι σωστός, ή ίσως θέλουμε κάτι παραπάνω για να καταλήξουμε στο φαινόμενο ότι στο συμπέρασμα ότι οι νοητικές καταστάσεις είναι απλά εγκεφαλικές καταστάσεις. Ένα μεγάλο ίσως αγκάθι στον φυσικαλισμό στις μέρες μας είναι η συνείδηση και κατά πόσο μπορεί να εξηγηθεί με απλά φυσικό λεξιλόγιο ή θεωρίες στην ευρωεπιστήμη. Και αυτό το πρόβλημα μερικές φορές ονομάζεται το κενό της εξήγησης. Το ερώτημα το σχετικό είναι κατά πόσο μπορεί η δομή του εγκεφάλου και η αλληλεπίδραση μεταξύ περιοχών του να εξηγήσει συνείδηση. Θα μας έλεγε ο διστής ότι ο νευροεπιστήμονας απλά ασχολείται με τις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου, πώς συνδέονται μεταξύ του, πώς ίσως μερικοί νευρώνες αλληλεπιδρούν ένας με τον άλλον, τι νευρώνες ανάβουν ή πίνες ανάβουν όταν βλέπουμε ή όταν ακούμε κάτι. Αλλά φαίνεται ότι η συνείδηση δεν είναι απλά αυτό, δεν είναι απλά στη σχέση με άλλες ψυχολογικές καταστάσεις ή απλά τι επηρεάζει τη συνείδησή μας ή τι επηρεάζει η συνείδηση. Το να είμαστε συνειδητοί, δηλαδή να βλέπουμε μερικά πράγματα, να ακούμε μερικά πράγματα, να νιώθουμε μερικά πράγματα. Η προσωπική εμπειρία που έχει ο καθένας μας αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, που είναι κάτι πολύ προσωπικό, πώς βιώνει ο καθένας τον κόσμο από το πρώτο πρόσωπο, φαίνεται να είναι ίσως κάτι διαφορετικό από το απλά το πώς αλληλεπιδρούν οι νευρώνες μαζί μας και το πώς αλληλεπιδρούμε εμείς με το περιβάλλον. Και αν απλά οι νευροεπιστήμονες αυτό που κάνουν είναι να αναλύουν τις διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και να μας εξηγούν πώς αλληλεπιδρούν με άλλες περιοχές του εγκεφάλου, του σώματος ή του εξωτερικού κόσμου, ίσως να μην εξηγούν αυτό τον προσωπικό χαρακτήρα της συνείδησης, αυτό το προσωπικό χαρακτηριστικό που δεν είναι απλά μια συγκεκριμένη συνείδηση, μια συγκεκριμένη αλληλεπίδραση. Γι' αυτό μας λένε μερικοί διστές ότι μπορώ να φανταστώ τον εγκέφαλο μου να λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα, αλλά δεν είμαι συνειδητός. Πάμε πίσω στον Δεκάρτ και στην ιδέα ότι από τη φαντασία μπορούμε να πάμε στην πιθανότητα. Δηλαδή, σκέφτεται ότι παρόλο που τώρα λειτουργά ο εγκέφαλος με ένα συγκεκριμένο τρόπο και βλέπουμε μερικά πράγματα, το θεωρεί ότι μπορούμε να φανταστούμε αυτά που λέει ο David Chalmers πιο πρόσφατες δεκαετίες στα φιλοσοφικά ζόμπι, την ιδέα δηλαδή ότι ίσως σε ένα άλλο πιθανό κόσμο, ίσως στο μέλλον, ο εγκέφαλος μου μπορεί να λειτουργεί όπως είναι τώρα, αλλά δεν έχω καθόλου συνείδηση, δεν αισθάνομαι τίποτε, δεν νιώθω τίποτε, δεν βλέπω τίποτα. Και αυτό μπορούμε να φανταστούμε γιατί το πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος είναι απλά αλληλεπιδράσεις και σχετίσεις μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου, αλλά η συνείδηση δεν είναι απλά δομή ή αλληλεπίδραση, δεν είναι απλά πώς επηρεάζει τον εξωτερικό κόσμο ή πώς σχετίζεται με άλλα πράγματα. Είναι κάτι προσωπικό που δεν εξηγείται με απλά να μιλάμε για αλληλεπίδραση με άλλα πράγματα. Και οι διαιστές θα λέγανε ότι αφού μπορούμε να φανταστούμε τον κεφάλαιο να λειτουργεί όπως λειτουργεί τώρα, αλλά να μην είμαι συνειδητός, φαίνεται ότι είναι πιθανό να συμβεί αυτό. Και επιστρέφοντας στον Δεκάρτ, θα έλεγα ότι αφού μπορούμε να φανταστούμε κάτι και αυτό είναι πιθανό, μπορούμε να δούμε ότι η ψυχή και το σώμα είναι δύο διακριτά πράγματα. Που μας δίνει ίσως ένα λόγο να πιστέψουμε ότι πρέπει να επιστρέψουμε στον δισμό, ίσως μας δίνει κινήτρα να συνδέσουμε την ευρωεπιστήμη με την φιλοσοφία, να μην προσπαθούμε μόνο να βλέπουμε αυτά τα δύο ξεχωριστά, αλλά να, ίσως να παίρνουν οι φιλόσοφοι μερικές πληροφορίες από τους νευροεπιστήμονες και να προσπαθούν να δουν αν πράγματι μερικές θεωρίες τους εξηγούν τη συνείδηση, ή ακόμη και από την άλλη πλευρά, ίσως οι νευροεπιστήμονες να δουν τους φιλόσοφους για να δουν κατά πόσο εξηγούν μερικά φαινόμενα. Είναι ίσως ένας λόγος να υπάρχει μια πιο στενή σχέση μεταξύ φιλόσοφων και επιστημόνων, που ίσως ο ένας μπορεί να βοηθήσει τον άλλον, να λύσει ίσως απορίες που έχει ή θέματα που ασχολείται. Οι φιλόσοφοι τωρινοί που ασχολούνται με αυτά τα θέματα προσπαθούν να δουν τωρινές θεωρίες της νευροεπιστήμης και να βγάζουν φιλοσοφικά ερωτήματα ή φιλοσοφικά συμπεράσματα σχετικά με αυτές τις θεωρίες. Αλλά
νομίζω τελείωσε ο χρόνος μου, οπότε απλά θα σας ευχαριστήσω με την προσοχή σας και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε απορία έχετε. Σαν ένα πράγμα τέλος πάντων που είναι μέσα μας και κάπως αλληλεπιδρά με τον εγκέφαλο. Και το ερώτημα τώρα είναι το φιλοσοφικό, είναι αν η ψυχή είναι απλώς ο εγκέφαλος, ανάγεται όπως λέμε στον εγκέφαλο, ή αν απλώς είναι κάτι διακριτό και κάπως αλληλεπιδρούν, όπως έλεγε ο Σάββας, σαν δύο μπάλες του μπιλιάρδου. Το ένα διακά επηρεάζει το άλλο. Και υπάρχει αυτό το φιλοσοφικό ερώτημα από την αρχαιότητα. Το έθεσε επιτάπητος πιο επιτακτικά ο Ρενέ Ντεκάρτ, ο οποίος ήταν ένας Γάλλος καθολικός χριστιανός φιλόσοφος, ο οποίος πέθανε και 650, γιατί ο πατέρας της νεότερης φιλολογίας, έτσι για να δώσω λίγο το πλαίσιο της συζήτησης από που ξεκινά στην νεότερη περίοδο. Υπάρχουν επιχειρήματα υπέρ και κατά, κάποια από τα οποία παρουσίασε ο Σάββας. Έχουμε περίπου ένα μισάωράκι για ερωτήσεις, διευκρινήσεις. Όταν λέει δυσμός, είναι ακριβώς επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν δύο οντότητες, δύο πράγματα, η ψυχή, η άειλη και ο υλικός εγκέφαλος. Όταν λέει φυσικαλισμός, είναι η ιδέα ότι υπάρχει μόνο ο υλικός εγκέφαλος, είναι φυσικό πράγμα, είναι ότι έχει εδώ μέσα και τίποτα άλλο. Και όταν πεθάνει το σώμα, φυσικά δεν επιβιώνει τίποτα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αυτή είναι η ιδέα. Και σαν έπληξε κάποια επιχειρήματα υπέρ ή κατά, όπως συνεχίζεται η συσύριση μέχρι τις μέρες μας. Ωραία, μπορούμε να δεχτούμε ερωτήσεις, παρατηρήσεις, διευκρινήσεις. Ναι, παρακαλώ. Να ξέρω. Όμως, πιστεύω στην επιστήμη και πιστεύω ότι τούτη διαφορά εγκεφάλου ψυχής, η επιστήμη εξελίσσεται συνέχεια. Πόσα χρόνια μας μένουν για να δούμε την εξέλιξη, δηλαδή να μπορούμε να μελετήσουμε τον εγκέφαλο και να δούμε αν το πράγμα ψυχή, εγκέφαλο, είναι μαζί, είναι μαζί, και το καθεξής. Ναι, μια άποψη μερικών φυσικαλιστών είναι ότι ακόμα και αν δεν μπορεί τώρα η νευροεπιστήμη να τα εξηγήσει τα πάντα, η επιστήμη γενικά, μπορούμε να πούμε ότι η νευροεπιστήμη ακόμα είναι ίσως μια νέα νεαρή επιστήμη ίσως στο τελευταίο αιώνα. Δεν θα έπρεπε να περιμένουμε να τα εξηγήσει όλα. Ίσως στο μέλλον να τα προλάβουμε, ίσως όχι. Εξαρτάται από το πόσο γλύωρα θα εξελιχθεί ίσως οι θεωρίες μας ή κατά πόσο υπάρχουν δημιουργικά άτομα που θα σκεφτούν κάτι νέες ιδέες ή νέα μοντέλα για το νου και τη συνείδηση. Από την άλλη, η πιο πεσημιστική ίσως ιδέα, απεσιόδοξη ιδέα στην φιλοσοφία σχετικά με την επιστήμη είναι ότι όσο και να εξηγήσει η νευροεπιστήμη των εγκέφαλων, απλά θα μιλά για πόσο ένα νευρώνα επηρεάζει τον άλλον, πώς οι συνάψεις επηρεάζουν του διάφορου νευρώνε, πώς συσχετίζονται οι διάφορε περιοχέ του εγκεφάλου, πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ του, πώς επηρεάζουν το υπόλοιπο σώμα. Δηλαδή είναι πιο πολύ αίτιο και αποτέλεσμα. Τι προκαλεί το ένα, τι προκαλεί το άλλο, πώς δομείται ο εγκέφαλο. Και θα έλεγε ένα ζητή ότι ίσω παραπάνω από αυτά δεν θα εξηγήσουν ποτέ τι είναι η συνείδηση. Το είναι να έχω αυτή την προσωπική εμπειρία που έχω τώρα, που είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, που δεν είναι απλά το τι προκαλώ ή τι προκαλεί πράγματα. Είναι μια φαινομενική εμπειρία, ίσως να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το να είμαι τώρα ο Σάββας και να είμαι σε αυτό το δωμάτιο και να ακούω μερικά πράγματα, να μιλώ. Είναι κάτι πολύ μοναδικό, ίσως που δεν μπορεί να εξηγηθεί με όρους απλή παρατήρηση. Είναι μια ίσως εμπειρία που μπορεί πραγματικά να εξηγηθεί μόνο από το πρώτο πρόσωπο και ένα τρίτο πρόσωπο, ένα νευροεπιστήμονα που μελετά τον εγκέφαλο. Οπότε θα φτάσει σε ένα σημείο που πράγματι θα εξηγήσει το ότι είναι αυτή η προσωπική μου εμπειρία που είναι τόσο μοναδική στον κάθε άνθρωπο. Αλλά εκεί υπάρχει το debate κατά πόσο πράγματι αυτό είναι αρκετό για να με στηρίξει ο θεσμό. Ωραία, να πούμε πριν προχωρήσουμε ότι με νευροεπιστήμη εννοούμε την επιστήμη που ασχολείται με τον εγκέφαλο και του νευρώνε που είναι τα κύτταρα του εγκεφάλου. Η νευροεπιστήμη είναι, πώς να το πω, φρέσκα επιστήμη, δηλαδή αναπτύχθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα από έναν νευρολόγο Ισπανό γιατρό, τον Σαντιάγκο Νικαχάλ, ο οποίος πρώτα συνειδητοποίησε ότι ο εγκέφαλος δεν είναι απλώς ένα όργανο, έχει διάφορα μέρη, κύτταρα.
ψυχολογία μας, τις νοητικές μας καταστάσεις και τα λοιπά. Σήμερα με μοντέρνες μεθόδους νευροαπεικόνησης, όπως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, μπορούμε να δούμε ότι κάποιες λειτουργίες του νου, όπως η γλώσσα για παράδειγμα, συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές. Ο εγκέφαλος είναι δύο ημισφαίρια, ξέρουμε ότι η γλώσσα κυριότητα συνδέεται με το αριστερό. Μάλιστα, ξέρουμε ότι η σύνταξη και τη σημασιολογία των νόημα των προτάσεων διασυνδέονται με δύο ξεχωριστές περιοχές. Άρα έχουμε αυτό το συσχετισμό λειτουργιών, όπως συναισθήματα για παράδειγμα, η μνήμη, η γλωσσική ικανότητα με συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτό ενισχύει την αίσθηση ότι τελικά ο εγκέφαλος είναι όπως έναν καλοκουρδισμένο ρολόι, όπου διάφορα μέρη παίζουν διαφορετικές λειτουργίες, κάπως συγχρονισμένα, και δεν υπάρχει κάτι πάνω και πέρα από αυτό, όπως μια ψυχή. Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα που θα αναφέρω μας. Ωραία, έτσι δίνω λίγο context τη συζήτηση. Εγώ έχω καλυφθεί βασικά. Βάσει αυτών που είπατε, εγώ λέω τα πάντα σοφία επίση τελικά. Αλλά όταν είμαστε ένα άρρωστοι, λέμε ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, η ψυχή και το σώμα. Απλά. Αλλά εγώ λέω ότι πολλές φορές οι περισσότερες ασθένειες έρχεται και μπορεί να μην υπάρχει μια διάγνωση ή κάτι συγκεκριμένο και μας λένε συνήθως ότι είναι όλα ψυχοσωματικά. Δηλαδή, αν πονάει η ψυχή, μπορεί να πονέσει και ένα σημείο του σώματος μας. Και κάτι άλλο, έτσι, να το θίξουμε λίγο, είμαι ειδική εγώ, αλλά τι γίνεται για τους ανθρώπους που συνήθως κάποιος είναι άρρωστος και λέει, βγήκα έξω από το σώμα μου. Είναι η ψυχή που βγαίνει έξω από το σώμα και έβλεπα το τι γινόταν. Ήμουν λιπόθυμος μεν, υπήρχε το σώμα μου, αλλά άκουγα το τι γινόταν, ή στο χειρουργείο ή οτιδήποτε. Είναι θέμα ψυχής. Βγαίνει ο άνθρωπος έξω από το σώμα του. Ποιος βγαίνει? Άρα λοιπόν η ψυχή μας. Σάβα, δύο εξαιρετικές παρατηρήσεις. Ίσως το πρώτο ερώτημα, νομίζω μερικές ο φυσικαλιστής θα λέγει ότι όταν κάποιος λέει ότι αυτό σημαίνει απλά στη ψυχολογία μας ή απλά αυτό έχει να κάνει με ψυχό μας κόσμο. Ίσως είναι μια απάντηση ότι τώρα δεν έχουμε τη γνώση πώς ακριβώς λειτουργεί ο εγκέφαλος μας ή πώς λειτουργεί η ψυχολογία μας σε όρους εγκεφαλικούς ή όρους βιολογικούς. Άρα, επειδή δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε με τους εγκεφαλικούς όρους, απλά λέμε ότι είναι κάτι που ίσως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε απλά με το να μιλάμε για αυτόν τον ψυχολογικό λεξιλόγιο. Μιλάμε με ψυχολογικές έννοιες, γιατί δεν έχουμε τη γνώση ακριβώς πώς λειτουργεί το σώμα μας και ο εγκέφαλος μας. Αυτή ίσως ήταν πιο προσέγγιση ο φυσικαλιστής, ο διστής ίσως θα λέγε και σε αυτό το ερώτημα και στο δεύτερο ερώτημα ότι αυτά είναι λόγια να πιστεύουμε ότι είναι ο νους μας κάτι διαφορετικό από την ψυχή μας, από το σώμα μας, γιατί πράγματι η ψυχολογία μας δεν μπορεί να εξηγηθεί εντελώς με απλά να μιλάμε για βιολογικούς όρους ή για ιατρικούς λόγους. Ίσως ποτέ δεν θα φτάσουμε σε σημείο θα μπορούμε να εξηγήσουμε τα πάντα με το απλά να μιλάμε για το πώς λειτουργεί το σώμα μας, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για την ψυχή μας σαν κάτι που υπάρχει ξεχωριστά από το σώμα. Και ναι, υπάρχει και στα δύο αυτή η διαφωνία πώς μπορεί καλύτερα να εξηγηθεί η εμπειρία μας. Ίσως και στο δεύτερο ερώτημα κάποιος θα λέγει ότι το ότι βγαίνω έξω από το σώμα μου είναι μια ψευδέστηση του εγκεφάλου. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό από το σώμα. Ένα ζητή από την άλλη θα λέει ότι είναι η ψυχή που βγαίνει εκτός από το σώμα, γι' αυτό υπάρχει αυτή η εμπειρία. Δεν υπάρχει αφιβολότηση, συμβαίνουν αυτά τα φαινόμενα. Έχουν τύχη εμπειρική μελέτη, δηλαδή υπάρχει ένα βιβλίο του Φίσερ για παράδειγμα. Ναι, τέτοιε εμπειρίε σίγουρα συμβαίνουν. Το θέμα είναι πώ να τι εξηγήσουμε. Διαφορετικέ θεωρίε θα το εξηγήσουν διαφορετικά. Δηλαδή, αν θεωρεί ότι μόνο ο εγκέφαλο υπάρχει, η εξήγηση είναι προφανή, πρέπει να είναι κάποιο ψευδέστη. Εάν όμω είσαι κάποιο δίστη, τότε θα πει ότι όντω αυτή η εμπειρία δεν είναι ψευδέστηση, είναι πραγματική εμπειρία. Και άρα ήταν κάτι μη υλικό, το οποίο έχει συνείδηση, του είσαι ένα με αυτό, είσαι η συνείδηση αυτή τη κατάσταση. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το ερμηνεύσεις.
το ερώτημα είναι κατά πόσο ίσως μερικές εκφράσεις που χρησιμοποιούμε μας δείχνουν ότι υπάρχει, ας πούμε, κάτι ξεχωριστό από το σώμα μας, στα κυπριακά, ευκαιρία η ψυχή μου. Μπορούμε να καταλάβουμε ότι ναι, πράγματι ευκαιρία η ψυχή μου κάπως είναι τόσο έντονα που κάπως βγαίνεις έξω από το σώμα σου, που ίσως αυτό που βγαίνει έξω από το σώμα σου είναι η ψυχή. Κάποιος φυσικαλιστής θα λέει ότι απλά είναι το πώς αισθάνεται τον κέφαλος, δεν σημαίνει ότι υπάρχει που βγαίνει πράγματι από το σώμα. Κάτι που θέλει πολύ συζήτηση. Ωραία, ο κύριος νομίζω έτσι. Ναι, με ένα μεγάλο κουρί, ένα πρόβλημα, λίγα χρόνια παραπώ. Σφυρίζουν τα αυτιά μου όπως τους εμποτζίζεις από διάφορα επισκέψη διάφορα διάφορα. Είπα μου, αυτό το πρόβλημα θα το παραμονήσω γιατί προβλημένω η κεφάλι. Θα διαρωτώ με γιατί δεν προβλημένω η κεφάλι. Τι είναι αυτό που δημιουργήσε πρόβλημα στο κεφάλι. Ίσως οι παλιές μου εμπειρίες, ήμουν τεχνικός επί των τηλεοράσεων, που σφυρούσα παλιά. Εργάζομαι στο BBC που οι πομπίες σφυρούσαν. Πελεκάνου του επιλογιού του σειρά. Διαρωτώμε με ένα κεφαλογράφημα τα βρωμελίσια, δεν είναι βραμελίσια ως τώρα. Πήγα στους ακουολόγους, δοκιμάσα διάφορα ακουστικά, αλλά χειροτέρευσε το πρόβλημα αντί να βελτιωθεί. Εσάς ποια είναι η γνώμη σας? Φταίει ο εγκέφαλος? Γενικά πάλι ο δυσμός και ο φυσικαλισμός θα διούσαν δύο διαφορετικές εξηγήσεις. Ίσως ο φυσικαλισμός θα λέει ότι απλά δεν έχουμε πλήρη γνώση του κεφάλου. Ίσως αν εξελιχθεί η ιατρική θα μπορούσε να εξηγηθεί καλύτερα το πρόβλημα και να βρεθεί πού ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ίσως να είχαμε πιο ανεπτυγμένα όργανα παρατήρησης του κεφάλου. Ίσως να είναι πιο βελτιωμένο με MRI, οτιδήποτε. Μπορούσαμε να εξηγήσουμε καλύτερα τι ακριβώς προβάλλεσε αυτό το θέμα. Τώρα ίσως ο δυστής να λέγε ότι κάπως αυτά τα φυσικά φαινόμενα που είχατε προηγουμένως ίσως να επηρεάσαν κάπως στη ψυχή, γι' αυτό δεν μπορούν να βρουν το πρόβλημα ο νευροεπιστήμονας ή ο γιατρός ή οποιοδήποτε. Άρα παραπάνω παρατηρήσεων κεφάλου δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Ένας γιατρός μάλλον θα ξέρει παραπάνω πάνω σε αυτό. Ένας πολύ αισιόδοξος με νευροεπιστήμονας ίσως θα λέει ότι απλά πρέπει να δουλέψω παραπάνω πάνω στα εργαλεία μου, ίσως να βρω νέα εργαλεία ώστε να παρατηρήσω καλύτερο εγκέφαλο, ίσως να δω αν υπάρχει κάπου εκεί θέμα ή πάνω στο αυτήν ή οτιδήποτε. Είναι λεγόμενες εμβοές. Είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά κινήτους, οι εμβοές του αυτή, σε αυτόν τον τζίτζικα. Ωραία. Γιατί είμαστε γιατροί, δεν ασχολείται το θέμα, αλλά ίσως να έχει κάτι να κάνει με το ακουστικό νεύρο, εξάσθηση ή κάτι. Αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα. Επειδή αναφέρουν τον εγκέφαλο, το εγκέφαλο είναι το πρόβλημα, είναι να το πάρεις μαζί σου. Ναι, ναι. Είναι λίγο τι έχαλα στο εγκέφαλο. Κοιτάξτε, ο διηστής με το ληστή, να στο πω φυσικά, δεν διαφωνούν ότι ο εγκέφαλος είναι η βάση του ψυχικού μας κόσμου. Διαφωνούν κατά πόσο είναι μόνο αυτό ή απλώς υπάρχει κάτι άλλο με το οποίο αλληλεπιδρά κατά αυτό. Σίγουρα για να έχεις αυτές τις εμβοές πρέπει κάπως νευρολογικά να αποτυπώνεται. Δηλαδή κάτι δυσλειτουργεί, αν θέλετε, στο μέρος του εγκεφάλου που έχει να κάνει με την ακοή. Ναι. Υποθέσουμε ότι είμαστε απλώς ένας εγκεφάλος.
αποφασίσω να σηκωστώ, να έρθω εδώ, να μιλήσω κτλ. Είναι που κάθε ένας από εμάς είναι ένας ξεχωριστός εαυτός. Ο ένας είναι ο αλφα-αυτός με συγκεκριμένο όνομα, βιώματα, εμπειρίες, διαφορετικός από τον άλλο. Αντιδρά διαφορετικά σε προκλήσεις, στην καθημερινή του ζωή κτλ. Εάν όμως είμαστε απλώς ο εγκέφαλος μας, γιατί να υπάρχει αυτή η οποία ανάφερε σε κάποια φάση σχετικά με τους άλλους κτλ. Η διαφορετική υποκειμενική συγκρίση, να πούμε ελευθερή βούληση, συνεπάγεται ο φυσικαλισμός ότι είναι ψευδέστηση, ότι ο καθένας από εμάς έχει διαφορετική ψυχή αυτός, διότι έχουμε ελευθερή βούληση. Είμαστε απλώς όμως μια πέτρα, ας πούμε, και απλά αυταπατώμαστε ότι έχουμε εαυτό, ελευθερή βούληση κτλ. Ναι, ίσως αν είσαι φυσικαλιστή θα έλεγε ότι ναι, είμαστε μια πέτρα που απλά καταλαβαίνει ότι είναι πέτρα. Ότι απλά είμαστε όπως όλα τα υπόλοιπα στον κόσμο, απλά κάπως καταφέραμε να καταλαβαίνουμε τι είμαστε. Και ότι αυτή ίσως η ιδέα που έχουμε είναι ότι είμαστε πράγματι ελεύθεροι να διαλέξουμε μεταξύ διαφορετικών επιλογών. Αυτό που ίσως μερικές φορές λέει αυτοί που υποστηρίζουν ότι υπάρχει ελεύθερη βούληση, ότι ίσως είναι μια ψευδέστηση. Ότι παρόλο που έχουμε αυτή την ιδέα ότι μπορούμε να διαλέξουμε μεταξύ διαφορετικά πράγματα, άρα είμαστε ελεύθεροι ίσως. Στο τέλος της ημέρας να είναι απλά μια ιδέα του εγκεφάλου μας πάλι, που ίσως να βοηθά η συνείδηση που δημιουργήθηκε και εξελικτικά να καταλαβαίνουμε καλύτερα τον κόσμο, ίσως να βιώνουμε καλύτερα. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό ξεφεύγουμε από αυτήν τη φυσιακή αλυσίδα και είμαστε ξεχωριστά από το δύο μπάλες του πικιάρτου που χτυπάει μια την άλλη, γιατί η δεύτερη μπάλα του πικιάρτου κινείται απλά γιατί κινείται η άλλη. Μια άλλη πιο θετική άποψη ενός άλλου φιλοσοφικαλιστή θα λέει ότι έχουμε ελεύθερη βούληση γιατί μπορούμε μέσω των επιθυμών μας, το τι θέλουμε και το τι πιστεύουμε για τον εξωτερικό κόσμο, να επηρεάσουμε τον εξωτερικό κόσμο. Ότι όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ επειδή απλά θέλω να αγοράσω κάτι, αυτό γίνεται από την ελεύθερη βούληση κατά κάποιον τρόπο. Δεν χρειάζεται να είμαστε εκτός του φυσικού κόσμου για να λειτουργήσουμε ελεύθερα. Πρέπει απλά κάπως να μπορούμε να δράσουμε μέσω των επιθυμών μας και των βουλήσεων, το τι θέλουμε. Πιστεύουμε σχετικά με το τι θέλουμε. Και όταν κάνουμε αυτά που θέλουμε, τότε υπάρχει ένα αίσθημα της ελευθερίας, παρόλο που δεν ξεφεύγουμε από αυτήν την φυσική αλυσίδα του φυσικού κόσμου, κάπως. Ωραία. Θέλω αυτήν την ερώτηση, διότι για έναν ο οποίος είναι δίστης, ίσως είναι πιο εύκολο να εξηγήσει γιατί υπάρχει ένα από εμάς φαίνεται μια διαφορετική προσωπικότητα κτλ. Διότι θα εισηγείτε ότι αυτή η άγια. Παναγιώτης Γεωργίου το όνομα μου. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Πριν στην αρχαιότητα, μήπως το μυαλό κάποιων ανθρώπων, ο εγκέφαλος, ενώ τώρα ας πούμε είναι μερικά τις εκατόν που δουλεύει, δούλεψε πιο πολλά και έκαναν πράγματα με τον νου τα οποία εμείς σήμερα δεν μπορούμε να φανταστούμε. Να κατάλαβε την ερώτησή μου. Ο εγκέφαλος δούλεψε πιο πολλά από ό,τι είναι σήμερα και ο νους δημιούργησε πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ή να φανταστούμε σήμερα. Ναι, αυτό φανταστούμε. Καταλάβετε. Ναι, ναι. Και να απαντήσω στο φίλτατο. Έχω το ίδιο πρόβλημα, αλλά είναι όπως το λάστιχο που ποτίζεις, δεν ακούεται. Όταν βάλεις όμως το μηχανισμό για να πητά, έτσι είναι μας τα αγκία, όταν στενέψουν, το αίμα που περνά, ακούεται αυτός ο βουισμός που ακούμε στα πια. Η μια εξήγηση είναι τούτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, πάνω στο πρώτο ερώτημα, αν ίσως ξεκίνησε και λίγο ίσως ιστορικό θέμα, κατά πόσο πράγματι οι αρχαίοι, θα μπορώ να σκεφτώ, το μεγάλο ερώτημα πώς έγιναν οι πυραμίδες, που φαίνεται κάτι πολύ περίεργο για το παρελθόν, πώς μπορούσαν να κάνουν έτσι μεγάλα κτίρια ή ίσως τα 7 θαύματα του κόσμου. Που ναι, ίσως μια ιδέα είναι ότι σκέφτομαι με πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι εμάς. Πράγματα που δεν μπορούμε καν να εξηγήσουμε τώρα. Ίσως μια άλλη ερμηνεία είναι ότι απλά λόγω της μεγάλης απόστασης του χρόνου απλά δεν ξέρουμε πώς ακριβώς τα καταφέραν και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι λειτουργούσαν ως τους με κάπως πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι σκεφτόμαστε εμείς. Αλλά ναι, φαντάζομαι ότι
Πρέπει να πάμε σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για να ρωτήσουμε γιατί σε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να πούμε ότι ο νους μας λειτουργούσε με πάρα πολύ διαφορετικό τρόπο. Ίσως ο φυσικαλιστής θα λέει ότι λειτουργούσε με παρόμοιο τρόπο όπως λειτουργεί τώρα, απλά φαίνεται ότι σκέφτονταν πολύ πιο δημιουργικά από ότι τώρα, γιατί μάλλον δεν έχουμε τη γνώση πώς κατέληξα σε αυτά τα σημεία, ίσως, ή πώς κατάφεραν να χτίσουν τις πυραμίδες ή τα θαύματα του κόσμου ή κάτι άλλο. Ενδιαφέρον. Να αναφέρω ότι οι δύο θεωρίες που παρουσίασε ο Σαββατοδηγισμός, δηλαδή δύο πράγματα, ένα πράγμα, εγκέφαλος ο νους, δεν είναι οι μόνες. Δηλαδή υπάρχουν άλλες θεωρίες που προσπαθούν να βρουν μια τρίτη οδό κατά την οποία είναι κάπου στο μέσο, δηλαδή να διασώσει τη διέστηση, δεν είμαστε απλώς εγκέφαλος, αλλά κατά την τρόπο χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο, ο νους τέλος πάντων, με τρόπο όμως ο οποίος να μην θέτει μια εντελώς διακρίνηση. Ακόμα και μέσα στο δυσμό υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ή ακριβώς είναι ο δυσμός, ποια είναι η καλύτερη μορφή δυσμού, διαφορετικοί φυσικαλιστές βασικά, πώς ακριβώς πρέπει να καταλάβουμε τον φυσικαλισμό. Οπότε ίσως μπορούμε να σκεφτούμε τον δυσμό και τον φυσικαλισμό απλά σαν κεντρικές ιδέες που μας προκαλούν κάπως, μας προκαλούν να αναπτύξουμε παραπάνω αυτές τις θέσεις. Και ακόμα και να βρούμε, ναι, όπως είπε και ο Χριστός, μια άλλη θέση που δεν διαχωρίζει απλά ανάμεσα στη ψυχή και το σώμα ή απλά εγκέφαλος.